Καλημέρα πρόεδρε, τι έχουμε εδώ? Πολύ καλημέρα κύριε Βασίλη. Εδώ μετά από αίτημα όλων εδώ των γειτόνων που στεγάζονται από τα καταστήματα, πήραμε την απόφαση, πήγαμε στην υπεύθυνη, ας πούμε, στην κυρία Σακελαροπούλου Εκατερίνη. Mm-hmm. Ήρθε, έκανε επίβλεψη εδώ και μας έδωκε το ok, ας πούμε, να τα κλαδέψουμε ακόμα και να τα κόψουμε, αλλά εμείς δεν φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Είπαμε να τα αφήσουμε και από χρονιά βλέπουμε να πούμε. Είναι ένα δέντρο το οποίο πιστεύω ότι έχει πάρα πολλά χρόνια, 70 χρόνια μπορεί να έχει, να πούμε. Το Λευκάδι ειδικά. Το Λευκάδι ειδικά, το οποίο κατά καιρούς, δηλαδή μέσα στο καλοκαίρι κάποιο μήνα έβγαζε κάτι άσπρα σαν βαμβάκι, να πούμε, τα οποία γέμιζε εδώ ο τόπος, και εκτός αυτού διαμαρτυρήθηκαν πολύ ότι ήταν βλαδερά στην υγεία, να πούμε. Τι μπορούμε να βάλουμε στη θέση του όταν θα το κόψετε? Θα προγραμματίσουμε, αλλά όλοι οι δρόμοι οδηγούν να βάλουμε κάποιον πλάτανο εκεί πέρα. Προς τα εκεί θα προσαρμοστούμε. Εν πάση περιπτώσει, αυτό θα το δούμε στη συνέχεια. Ας περάσει χρονιά τώρα φέτος, να δούμε πώς θα. Να μην γίνουμε και, ξέρω εγώ, γιατί εδώ και φωνάζει γειτονιά. Άλλος λέει να το κόψουμε, άλλος να μην το κόψουμε. Αυτό θα το δούμε. Γιατί εμείς είμαστε υπεύθυνοι, πάλι θα απευθυνθούμε στην αρμόδια και την κυρία Κατερίνη, στο Τσοτήλι που είναι στο δασαρχείο. Και από εκεί και πέρα ανοίγουν όλοι οι δρόμοι να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, να πούμε. Πολύ ωραία. Πιστεύω ότι έγινε μια καλή δουλειά εδώ. Άνοιξε και ο δρόμος και η ορατότητα ήταν. Λοιπόν, αυτά, συνεχίζουμε.